Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τις επόμενες ημέρες θα κλειδώσει το ακριβές ποσό που θα δοθεί ως εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται σε εντατικές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέρος του υπερπλεονάσματος των 885 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθεί στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά μέχρι τα τέλη του έτους. Πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης εκφράζονται διαβεβαιώσεις πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικόμέρισμα.gr είναι σε ετοιμότητα ώστε όταν ανοίξει να υποδεχτεί τις σχετικές αιτήσεις χωρίς πρόβλημα. Υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία και από τις 4 συστημικές τράπεζες μαζί έχει ο ΟΤΕ μετά την νέα κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών την προηγούμενη Τρίτη. Πλέον η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς αξίζουν συνολικά 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ΟΤΕ κυμαίνεται στα επίπεδα των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον τελευταίο χρόνο οι ελληνικές τράπεζες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πρωτοφανών ρευστοποιήσεων. Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται αναμφίβολα το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως από τις τραπεζικές διοικήσεις, με αποτέλεσμα οι αγορές να τιμωρούν ανελαίητα τα συστημικά ιδρύματα. Ριζικά διαφορετική από σήμερα θα είναι η περιοχή των Σεπολίων με την ολοκλήρωση του έργου της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής. Το φιλόδοξο αυτό έργο δεν θα ενώσει απλά μια περιοχή που παραμένει εδώ και χρόνια διχοτομημένη από τις γραμμές του σιδηροδρόμου, αλλά θα δημιουργήσει και χώρους πρασίνου και αναψυχής που λείπουν από την περιοχή. Η υπογειοποίηση των Σεπολίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σιδηροδρομικό έργο και προσβλέπουμε στη συνεργασία των πολιτών, διότι θα υπάρξουν οκλήσεις, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕργοΣΕ, Χρήστος Διονέλης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνεται 600,36 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,07%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.